Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι βράδυ Δευτέρας 10 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους και αμέσως μετά να δούμε όλη την ειδησιογραφία της περιοχής αναλυτικά. Κατέληξε ο 57χρονος από τον Εύρο που παρασύρθηκε από γιο ταχύ Τούρκου στο Τελωνείο των Κήπων. Έρχεται ο καύσωνας κλαίων, πόσο θα επηρεάσει τη Θράκη. Πυρκαγιά στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων άρσης στην Αλεξανδρούπολη. Έψαχναν 38χρονο λουόμενο που αγνοούνταν στη Θάσο, εντοπίστηκε, διασώθηκε και πλήρωσε και πρόστιμο. Ξεσήκωσαν το κοινό της Αλεξανδρούπολης στην ναυτική εβδομάδα η μπάντα της 12ης μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού και η Walkman The Band. Εξέπνευσε κυρίες και κύριοι το πρωί της Δευτέρας ο 57χρονος αγρότης από τον Εύρο που είχε μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ο άτυχος άντρας είχε ζητήσει την Παρασκευή από οδηγούς στην ουρά του Τελωνείου των Κήπων να του επιτρέψουν να περάσει για να στρίψει στην παρακαμπτήριο προκειμένου να βρεθεί στο χωριό του. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και ένας Τούρκος υπήκοος πέρασε κυριολεκτικά πάνω από τον 57χρονο με το αυτοκίνητό του, αδιαφορώντας για τον τραυματισμό που του προκάλεσε. Ο 33χρονος Τούρκος μετανάστης αρνείται κάθε κατηγορία. Κατέληξε τελικά ο 57χρονος αγρότης από τη γεμιστή Φερών, τον οποίο είχε χτυπήσει με το αυτοκίνητό του ένας 33χρονος Τούρκος μετανάστης στο Τελωνείο των Κήπων. Ο 57χρονος πατέρας τριών παιδιών νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με τους γιατρούς να κρίνουν από νωρίς πως η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη. Κατέληξε ο 57χρονος αγρότης, ο οποίος διαπληκτίστηκε με 33χρονο Τούρκο στο Τελωνείο των Κήπων. Ο άτυχος άντρας ήταν πατέρας τριών παιδιών. Το περιστατικό που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό και στη συνέχεια το θάνατο του 57χρονου από τη γεμιστή του Εύρου ξεκίνησε όταν ο ίδιος βρισκόταν σε ουρά αυτοκινήτων 30 περίπου μέτρων στο Τελωνείο των Κήπων και ζήτησε να του παραχωρήσουν σειρά για να περάσει προκειμένου να στρίψει αριστερά στην παρακαμπτήριο για το χωριό του. Τον λόγο αίτημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και άγριο καυγά μεταξύ του 57χρονου και ενός 33χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενα ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, τον χτύπησε με ένα λωστό στο κεφάλι και στη συνέχεια τον πάτησε με το αυτοκίνητό του, προκαλώντας του βαριά τραύματα, ιδιαίτερα στο κεφάλι, από όπου είχε μη αντιμετωπίσιμη αιμορραγία. Αυτόπτης μάρτυρας δεν υπάρχει, όμως η αστυνομία σύμφωνα με μαρτυρίες κάποιων συνέλαβε 33χρονο Τούρκο μετανάστη κάτοικο Γαλλίας, ο οποίος επέστρεφε με άδεια στην πατρίδα του για τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο 33χρονος Τούρκος μετανάστης αρνείται κάθε κατηγορία. Το αυτοκίνητό του κατασχέθηκε ενώ ο ίδιος θα οδηγηθεί την Τρίτη το πρωί στις 10 στον ανακριτή Αλεξανδροπόλεως. Οι διακινητές που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι εγκληματίες. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στη Δέλτα Τηλεόραση ο υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη αρχή για το Δήμο Αλεξανδρούπολη Σταύρος Σταυράκογλου. Με αφορμή και τον τελευταίο θάνατο ευρύτη σε τροχαίο με διακινητή στον κόμβο του Αρδανίου, ο κ. Σταυράκογλου σημειώνει ότι θα πρέπει οι ειδικοί να δώσουν επιτέλους λύση στο πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα. Εγκληματίες χαρακτήρισε τους διακινητές παράτυπων μεταναστών ο Σταύρος Σταυράκογλου. Όπως τονίζει ο υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη αρχή για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να περιοριστούν τα περιστατικά των τροχαίων με διακινητές που μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούν στο θάνατο άλλους διερχόμενους οδηγούς. Πλέον είναι αποδεδειμένο με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση με τους διακινητές που πλέον δεν μπορούμε να τους ονοματίσουμε διακινητές, είναι εγκληματίες. Δεν μπορεί να συνεχιστούν αυτές οι κούρσες θανάτου των διακινητών που προωθούν παράνομους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας. Πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα, να γίνει πιθανότατα ένας επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής, των κανόνων ασφαλείας, αν θέλετε, στην Εγνατία Οδό, αλλά και όχι μόνο στην Εγνατία Οδό. Υπάρχουν περιστατικά αντίστοιχα πάρα πολλά που δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα μαθαίνουμε, τα αντιμετωπίζει η ελληνική αστυνομία και σε επαρχιακούς και σε εθνικούς οδούς. Ωστόσο, η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο, χάνουμε ανθρώπινες ζωές, δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι ειδικοί θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι και να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα, σημειώνει ο Σταύρος Σταυράκογλου. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν ένας επαναπροσδιορισμός, θα πρέπει να υπάρξει μια θεσμική συνέργεια
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ανεξαρτήτως αν είναι εντός των καταστατικών της αρμοδιοτήτων η αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, να απευθυνθούμε στους ειδικούς και να γίνει κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, διότι από τύχη, καθαρή τύχη, δεν έχουμε περισσότερα θύματα. Όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για απώλειες ανθρώπινων ζώων, πρέπει να γίνουν πράγματα άμεσα, με κάθε κόστος, με κάθε τίμημα, γιατί μιλάμε για τους κανόνες για το των πολιτών μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι τραγική και πρέπει να υπάρξουν λογικές αντιμετώπισεις, πρακτικές αντιμετώπισεις άμεσα. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε υπηρεσιακά μέτρα. Προφανώς θα υπάρξουν και αυτά. Θα υπάρχει μια αναπροσαρμογή των υπηρεσιακών μέτρων, φαντάζομαι, από τους αρμόδιους. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει, όπως σας είπα, και ένας επαναπροσδιορισμός της αντιμετώπισης αυτής της μεταναστευτικής ροής υπό άλλες συνθήκες πλέον. Κύμα καύσωνα αναμένεται από την Τετάρτη 12 Ιουλίου να πλήξει τη χώρα. Σε έκτακτο δελτίο προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ αναμένεται να ληφθούν και μέτρα για τον καύσωνα κλέον, που πρόκειται να εκτοξεύσει στα ύψη τη θερμοκρασία. Στη Θράκη, ο υδράργυρος θα δείξει ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στην περιοχή μας η διάρκεια θα είναι μικρότερη σε σχέση με άλλα μέρη της χώρας. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα, το οποίο θα πλήξει τη χώρα μας, έρχεται από την Τετάρτη 12 Ιουλίου, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται στα ύψη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΜΗ, στο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων που καλύπτει τις ακτές της Αφρικής και τη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο και συνοδεύεται από τις πολύ θερμές αέριες μάζες, επεκτείνεται σταδιακά ανατολικότερα και προκαλεί συνθήκες καύσωνα από την Τετάρτη 12 Ιουλίου έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο καύσωνας αυτός λαμβάνει την ονομασία Ακλέον και εντάσσεται στα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με διάρκεια τουλάχιστον 6 ημερών, με θερμότερες ημέρες την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Ιουλίου. Η θερμοκρασία εκείνο το διάστημα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε κάποιες περιοχές όπως στη Θεσσαλία τα θερμόμετρα θα δείξουν 43 βαθμούς Κελσίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα 10 Ιουλίου, γνωστοποίησε ότι θα ανακοινωθούν έκτακτα μέτρα μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας για την Προστασία των Εργαζομένων, ενώ αύριο, 3η 11 Ιουλίου, συγκαλείται διυπουργική. Κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναφορικά με τη Θράκη, ο καύσωνας δεν θα διαρκέσει τόσο πολύ, αλλά οι θερμοκρασίες θα φτάνουν έως και τους 40 βαθμούς. Σύμφωνα με την αξιόπιστη σελίδα Καιρικά Νέα Θράκη στο Facebook, η πλέον ευνοημένη φαίνεται να είναι η Θράκη. Στον επερχόμενο καύσωνα που φαίνεται να μας επισκέπτεται από τα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε. Η διάρκεια της, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο φαινόταν και από ό,τι όλα δείχνουν θα μας απασχολήσει για ένα τριήμερο μέχρι τα ευεργετικά μελτέμια να κάνουν την παρουσία τους. Σύμφωνα με το meteo.gr στην Θράκη, από την Τετάρτη και μετά που καταφθάνει το κύμα καύσωνα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες που θα καταγραφούν σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη είναι οι εξής. Αλεξανδρούπολη, Τετάρτη 37 βαθμούς Κελσίου, Πέμπτη 36 βαθμούς Κελσίου, Παρασκευή 37 βαθμούς Κελσίου, Σάββατο 41 βαθμούς Κελσίου. Κομοτηνή, Τετάρτη 36 βαθμούς Κελσίου, Πέμπτη 36 βαθμούς Κελσίου, Παρασκευή 37 βαθμούς Κελσίου, Σάββατο 40 βαθμούς Κελσίου. Ξάνθη, Τετάρτη 37 βαθμούς Κελσίου, Πέμπτη 37 βαθμούς Κελσίου, Παρασκευή 39 βαθμούς Κελσίου, Σάββατο 40 βαθμούς Κελσίου. Πυρκαγιά στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Νάρσης εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη. Η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του κτηρίου που στεγάζεται η δομή, ενώ υπήρξε άμεση εκένωση και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο υπόγειο του κτηρίου που στεγάζεται η δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Άρσης στην Αλεξανδρούπολη. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο προσωπικό με οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Εκενώθηκε άμεσα το κτίριο, στο οποίο εκτός της δομής στεγάζονται και λειτουργούν και άλλες υπηρεσίες. Η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε στις 8:57 χθες για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε υπόγειο χώρο τριόροφου κτιρίου, στην οδό Κωνσταντινούπολης 34. Κινητοποιήθηκαν συνολικά 4 υδροφόρα οχήματα με 13 πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί στον υπόγειο χώρο τριόροφου κτηρίου σε στρώματα και έπιπλα. Στον πρώτο όροφο του κτηρίου διέμεναν εκείνη τη στιγμή 13 ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας 2 έως 14 ετών και στο δεύτερο όροφο 13 ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας
12 έως 18 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν από τους συνοδούς τους με ασφάλεια σε υπαίθριο χώρο πριν την άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε στον υπόγειο χώρο που είχε εκδηλωθεί, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας. Το θετικό της υπόθεσης ήταν ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και κανένα παιδί δεν κινδύνευσε, ενώ η φωτιά δεν εξαπλώθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. Τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι πυρκαγιές σε υπόγειους χώρους είναι ιδιαίτερη δυσκολία. Οπότε χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε αναπνευστικές συσκευές. Δούλεψαν αρκετές ομάδες πυροσβεστών. Η πυρκαγιά δεν ήταν εμφανής. Χρησιμοποιήσαμε μια ειδική θερμική κάμερα. Κατεβήκαμε στο υπόγειο. Αφαιρέσαμε αρκετά υλικά προκειμένου να βρούμε την αιστεία της πυρκαγιάς και να την κατατάσουμε πλήρως. Τώρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για ακόμα μία φορά, γιατί πριν από λίγες μέρες τον είχαμε εδώ στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, τον Χρήστο το Καμάνη, με το ρόλο πια του υποψηφίου δημάρχου Δημοτικού. Καλησπέρα σας, κύριε το Καμάνη. Και αυτό γιατί σήμερα το πρωί κυκλοφόρησε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα δελτίο τύπου, κοινό δελτίο τύπου, καθώς η παράταξη δική σας πλέον συμπορεύεται με άλλες δύο παρατάξεις. Με αυτήν της κυρίας Βάγιας Καραφέιζε, αλλά και του κυρίου Κωνσταντίνου Δημητρίου. Άρα λοιπόν έχουμε δύναμη δημιουργίας, βήμα εμπιστοσύνης και όλοι μαζί για το διδημότυχο γίνονται επί το έργο. Σωστά. Έτσι. Δημιουργείται ένας νέος συνδυασμός επί το έργο. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση, πώς φτάσατε εδώ, πώς πριν από κάποια χρόνια ήσασταν όλοι απέναντι για να διεκδικήσετε το Δήμο, αποφασίσατε να κάνετε στην άκρη ουσιαστικά τις όποιες διαφορές και να κατεβείτε με έναν και μόνο στόχο, ένα καλύτερο αύριο για το Δημότυχο. Πράγματι ήταν μια μεγάλη υπέρβαση από όλους μας, αφού γκραζόμενοι την αγωνία της πόλης μας, την αγωνία των συνδημοτών μας, γιατί τα πράγματα δυστυχώς δεν πάνε καλά σε όλο το Δήμο μας και στα χωριά και στην πόλη, συναισθανόμενοι την ευθύνη που έχουμε και επειδή συνυπήρξαμε και με την κυρία Καραφίζη και με τον κύριο Δημητρίου, συνυπήρξαμε σε δημοτικά συμβούλια ως αντιπολίτευση, γνωρίζουμε τις θέσεις και τις αγωνίες του καθενός, οι οποίες δεν έχουν μεγάλη διαφορά, δεν διαφέρουν. Άρα αυτό που ήταν να υπερκεράσουμε και να συνεννοηθούμε ήταν πρώτον και το κυριότερο είναι να κάνουμε μια προγραμματική σύγκληση στα προγράμματά μας, να συμφωνήσουμε τους κοινούς μας στόχους προκειμένου ο Δήμος Δημοτήχου και να προωθήσουμε την καθημερινότητα η οποία δυστυχώς ακόμα και εκεί δεν πάνε τα πράγματα καλά. Βέβαια, κύριε Τοκαμάνη, κυρίως... ξέρετε, η καθημερινότητα και η βελτίωση της καθημερινότητας είναι αυτό που ακούμε σχεδόν σε κάθε προεκλογική περίοδο από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, όχι μόνο του Δημοτήχου, γενικότερα ολόκληρης της χώρας. Και πολλές φορές αναρωτιούνται οι πολίτες, καλά, αυτή την έρμη, την καθημερινότητα που θέλουν να την βελτιώσουν όλοι, γιατί δεν την βελτιώνουν και ερχόμαστε 4 χρόνια μετά να συζητάμε τέτοια πράγματα. Ναι, κοιτάξτε όμως να σας πω, γιατί ο κόσμος, σας πω ένα παράδειγμα, ο κόσμος ενδεχομένως έχει κοντή μνήμη. Καθημερινότητα, παραδείγματος χάρη, η καθαριότητα και τα σκουπίδια. Εμείς, στην οκταετία που διοικήσαμε το Δήμο, τι κάναμε, κλείσαμε όλους τους σκουπιδότοπους εκτός του Δημοτικού, σε όλα τα χωριά. Επίσης φροντίσαμε και προμηθευθήκαμε κάδους μεγάλους με ανάλογο μεταφορικό μέσο για να μαζεύουμε τα χονδροειδή απορρίμματα από τα χωριά. Δηλαδή ένα σκουπιδαριό που επικρατούσε σε όλο το Δήμο και μάλιστα ήταν και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθαρίστηκε, φυτεύθηκαν αυτοί οι χώροι, περιφράχθηκαν και κλείσαν οριστικά. Mm-hmm. Και μάλιστα, για να μην δημιουργηθούν και νέοι χώροι, φροντίσαμε να έχουμε και ένα σύστημα αποκομιδής αυτών των σκουπιδιών για να μην ξαναγίνουν. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια ρημάξαν τα πάντα. Έχουμε γεμίσει σκουπίδια παντού. Σε αυτό τι έφταιξε ότι... η υποστελέχωση... Δεν ξέρω, έφταιξε νομίζω η κακοδιοίκηση...
Και η αδιαφορία είναι γεγονότα αυτά που σας λέω. Δηλαδή, αν θα πάτε στα χωριά μας, κάθε χωριό έχει από 2-3 σκουπιδότοπους. Πετάνε όπου δει τα σκουπίδια. Είναι ένα παράδειγμα που σας λέω. Αυτό βέβαια είναι και στην διακριτική. Έτσι, και οι πολίτες θα πρέπει λίγο να συμμορφωθούμε. Ναι, αλλά πρέπει στους πολίτες να τους δώσει την εναλλακτική λύση. Κατά την άποψή μου, για να μην επαναλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα. Ένα παράδειγμα σας είπα τώρα για την καθημερινότητα, αλλά τα προβλήματα μας είναι πολύ μεγαλύτερα. Αξιοκρατική και χρηστή διοίκηση του Δήμου Δημοτήχου, λέτε, με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και την αντιστροφή της ερημοποίησης. Δίνεται έμφαση στο δημογραφικό. Κοιτάξτε, ο Δήμος μας έχει χάσει τα τελευταία χρόνια πάνω από 6-7 χιλιάδες κόσμου. Ένα ποσοστό τρομερό. Βέβαια. Δηλαδή είναι το 1/4 του πληθυσμού του περίπου. Το 1/3. Τι σκοπεύετε να κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση και οι τρεις μαζί? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες με γρήγορους ρυθμούς να βελτιώσουμε την κατάσταση στην πόλη. Στα χωριά μας νομίζω ότι πληθυσμιακά δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ή μάλλον για να μην είμαι απόλυτος, πολύ λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν. Βέβαια εκεί θα πρέπει, γιατί τα χωριά, αν και έχει μειωθεί ο πληθυσμός τους, συνεχίζουν να παράγουν. Δηλαδή το εργοστάσιο, το μεγάλο εργοστάσιο της περιοχής μας που είναι ο αγροτικός τομέας είναι εκεί. Η παραγωγή είναι εκεί. Συνεπώς ο Δήμος έχει υποχρέωση να έχει πάνω απ' όλα το αγροτικό δίκτυο σε μια καλή κατάσταση να μπορούν να εργαστούν οι θεριζοαγωνιστικές μηχανές, τα τρακτέρ κτλ. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται τώρα. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, έχουν γεμίσει με αδιάβατα χαντάκια κτλ. Θα πρέπει εκεί, επειδή είναι χωμάτινοι όλοι οι δρόμοι, να γίνεται κάθε χρόνο παρέμβαση, ούτως ώστε τα πράγματα να είναι προσβάσιμα. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για το Δήμο μας. Δίνεται μεγάλη έμφαση βέβαια και στο γεγονός της αναστροφής της καθοδικής πορείας των τελευταίων ετών. Τώρα, για την καθοδική πορεία δεν μπορεί να έρχεται ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, να μας παρακαλάει εδώ και 4 χρόνια να μας κάνει ένα τμήμα νοσηλευτικής και εμείς να μην μπορούμε να υποδείξουμε ένα κτίριο για να λειτουργήσει, προσέξτε, προσωρινά. Ψυχολογίες. Βεβαίως. Και μάλιστα, ενώ τελικά συμφωνήσαμε το χειμώνα να λειτουργήσει τώρα το Σεπτέμβριο, πάλι δεν δείξαν εμπιστοσύνη και φαίνεται ότι τελικά είχαν δίκιο, γιατί ο Δήμος δεν ήταν έτοιμος να υποδεχτεί τους νέους φοιτητές. Δεν είχε πού να τους βάλει. Και εκτός αυτού, όπως με χαρά ακούσαμε τον κύριο Πρίτανη, ήρθαν και μας ανακοινώσαν ότι έχουν έτοιμο το κτηριολογικό πρόγραμμα προκειμένου να κατασκευαστεί μία πανεπιστημίου πόλη που θα μπορεί να φιλοξενήσει δύο σχολές, δύο τμήματα για να είμαστε πιο ακριβείς. Αλλά πού? Σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι εκτός σχεδίου και ακόμα ούτε εντάχθηκε στο σχέδιο, ούτε καθορίστηκε ως τριτοβάθμια εκπαίδευση από τις χρήσεις γης. Είναι μια δουλειά του Δήμου που είναι απαραίτητη να γίνει για να μπορέσει το Πανεπιστήμιο να εκδώσει οικοδομική άδεια και να πιέσουμε την περιφέρεια. Εγώ νομίζω ότι είναι εκ των όνου Κάνευ ο Περιφερειάρχης με μεγάλη χαρά από τα κονδύλια που έχει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα διαθέσει και τα κονδύλια για το Διδημότυχο προκειμένου το Πανεπιστήμιο να κτιστεί. Αλλά αν ο Δήμος δεν ετοιμάσει το οικόπεδο. Ναι, αλλά τι σας κάνει να πιστεύετε? Δηλαδή έχουμε ένα χωράφι, είναι χωράφι αυτή τη στιγμή. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι όλο αυτό θα το βάλετε μπρος έτσι ώστε να τελειώσουν όλα πολύ πιο γρήγορα? Βεβαίως θα γίνουν. Γιατί δεν πατάς ένα κουμπί και λύνονται όλα τα προβλήματα σε ένα Δήμο? Κοιτάξτε, πριν φύγω από το Δήμο το 2010, είχα φροντίσει και έκανα δημοπρασία και πριν φύγουμε, δηλαδή το Νοέμβριο, ενώ είχα χάσει τις εκλογές, είχαμε από τις υπηρεσίες, από την τεχνική υπηρεσία, είχαμε επιλογή του αναδόχου που θα έκανε αυτή τη δουλειά μαζί με την νέα επέκταση της πόλης. Από τότε καρκινοβατή και δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλιστα.
Αναφορικά είναι τα απαράδεκτο, έτσι, δηλαδή. Με τους υποψηφίους θέλω δύο σχόλια. Ουσιαστικά από τη στιγμή που συνενώνεστε... Ειδικά τώρα, έτσι, την τελευταία τετραετία που συμφωνήσαμε όλοι αυτό το μέρος το οποίο είχαμε προοριζόταν για το τότε Πανεπιστήμιο της Καβάλας να δοθεί στο Διεθνές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να κτίσει την ψυχολογία. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα πάει. Τέσσερα χρόνια, ξέρετε, τίποτα, μηδέν. Ξέρετε, κύριε Τοκαμάνη, όλα αυτά που λέτε μένουν. Επομένως, σε λίγα χρόνια, αν οι δημότες του διδημοτήχου σας επιλέξουν για δήμαρχο, θεωρώ ότι έχουμε εδώ και θα είμαστε και θα τα και λέμε. Και τη γνώση και την ικανότητα να τα προχωρήσουμε. Τώρα, αναφορικά, έτσι, με την σύμπραξη αυτή, τη συνένωση, ναι, των παρατάξεων και τους υποψηφίους, συζητήσατε μαζί τους, συμφώνησαν όλοι, είναι όλοι ένα πια? Βεβαίως, είμαστε πια ένα συνδυασμό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο συναδέλφους οι οποίοι συμφωνήσαν να ηγηθώ εγώ του συνδυασμού και συμφωνήσαμε προγραμματικά έτσι για την πόλη μας και τα χωριά μας τι θα κάνουμε και επίκειται να δημοσιεύσουμε και το πρόγραμμα του συνδυασμού το οποίο θα είναι κοινό. Δηλαδή, και έχουμε... αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως. Είναι κοινό όπως επίσης και οι υποψήφοι εκτός από αυτούς που έχουμε ήδη. Τα νέα παιδιά που έρχονται πια στο συνδυασμό, το νέο αίμα, με ορμή και θέληση για δουλειά και γνώσεις, θα είναι επιλεγμένα από εκείνη. Άρα λοιπόν παντρεύετε το παλιό με το νέο, βεβαίως, έτσι πείρα, ώστε να δώσετε, μας... να δώσετε και χώρο πια σε νέους ανθρώπους χρειάζεται, να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο πια για να... Να ξεκινήσει κάτι νέο, γιατί ξέρετε, εσείς έχετε η μεγαλύτερη τη σοφία, αλλά οι νέοι έχουν την ορμή, τη θέληση, τις γνώσεις. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ περισσότερες γνώσεις πια στα ηλεκτρονικά μέσα, στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ κτλ. Σε όλα. Βεβαίως. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενο χρονικό διάστημα να τα ξαναπούμε. Περιμένουμε με αγωνία την ανακοίνωση του κοινού πια προγράμματος για να δούμε τι περιλαμβάνει και μετά να σας προσκαλέσουμε για ακόμα μία συνέντευξη, γιατί όχι και από κοινού και οι τρεις, έτσι ώστε να συζητήσουμε το καλύτερο αυτό αύριο που προσδοκάτε όλοι για τον Δήμο Διδημοτήχου. Εγώ θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να καλέσω νέους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα κοινά και για το Δήμο και έχουν γνώσεις και ιδέες για το Δήμο να έρθουν κοντά μας, να συμπράξουν μαζί μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά όλα που σας είπα. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καραφεΐ Ζιβάγια και τον κύριο Κωνσταντίνο Δημητρίου, οι οποίοι υπερέβαλαν οι αυτούς και συμφωνήσανε για το καλό της πόλης μας να κατεβούμε όλοι μαζί προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα βοηθήσει να πάει ο Δήμος μας ένα βήμα μπροστά. Γιατί έχει κάνει δύο βήματα πίσω τώρα. Για να δούμε. Πραγματικά ο Εύρος αξίζει να είναι μπροστά και να πρωταγωνιστεί. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Τοκαμάνη. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και ερχόμαστε. Αναμένονται, παρότι έχει περάσει πάνω από ένας μήνας, τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA της 68χρονης κτηνοτρόφου που βρήκε τραγικό θάνατο στο Μαντρίτη, στο ποδοχώρι του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Η οικογένειά της αναμένει με αγωνία τα αποτελέσματα αυτά, όμως η διαδικασία έχει κολλήσει, καθώς απαιτούνται 3.000 ευρώ για τη διενέργεια των εξετάσεων, αλλά αναμένεται και η έγκριση της δαπάνης, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Εξακολουθούν να αναμένονται, παρότι έχει περάσει πάνω από ένας μήνας, τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA της 68χρονης κτηνοτρόφου που βρήκε τραγικό θάνατο στο Μαντρί, στο ποδοχώριο του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Η οικογένειά της αναμένει με αγωνία τα αποτελέσματα αυτά, όμως η διαδικασία έχει κολλήσει. Η αδερφή μου ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων. Ήταν άνθρωπος που δεν είχε πολλά με στριγύρω.
Η απασχόλησή της ήταν με τα λίγα ζώα που είχε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξετάσεις για την ανάλυση του DNA που ελήφθη από τα νύχια της κτηνοτρόφου, που θα δείξουν το δράστη ή το κρυάρι, κοστίζουν 3.000 ευρώ, ποσό που αναζητά να αντλήσει με κάποιο τρόπο η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Οι εξετάσεις έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αλλά αναμένεται η έγκριση της δαπάνης για να προχωρήσει η διαδικασία. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας έχει διαβιβάσει το αίτημα στον εισαγγελέα της Καβάλας και η υπόθεση εκκρεμεί από τις αρχές Ιουνίου. Αναλόγως με την έκβαση των αναλύσεων θα σχηματιστεί και η ανάλογη δικογραφία. Πάντως, πηγές αναφέρουν πως λόγω της χρονικής συγκυρίας, δηλαδή εξαιτίας των καλοκαιρινών αδειών, ενδέχεται τα αποτελέσματα να βγουν ακόμα και το Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται πως οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια αναφορικά με το μηχανισμό που προκάλεσε το θάνατο της 68χρονης. Η γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή κοντά στο Μαντρί, μέσα σε μία λίμνη αίματος. Άμεσα στο σημείο είχε σπεύσει η αστυνομία αλλά και ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σωρό. Αν και οι αρχικές ενδείξεις δεν παρέπεμπαν σε εγκληματική ενέργεια, από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σωρό για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, προέκυψε πως έφερε εκτεταμένες εσωτερικές κακώσεις και έτσι ξεκίνησε να σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία. Όμως την επόμενη μέρα, στο απομνημοστάσιο του θύματος, έφτασε ο ιατροδικαστής για δεύτερη συμπληρωματική αυτοψία, κατά την οποία διαπίστωσε την ύπαρξη ενός επιθετικού κρυαριού. Το κρυάρι δεν μπορεί να χτυπήσει εδώ, στο στήθος, να σπάσει εδώ, όπως με λένε, ναι. Στις ομοσπλάτες, ναι. Να σπάσει τρία πλευρά. Εδώ και το, αυτό το λέει του... Η ιατροδικαστική εξέταση, ναι. Ρήξης πλήνας. Το σκότι. Ναι. Στις παφτάλες, τα όπως είναι το άσπρο, δεν ξέρω. Ναι, ωραία. Εκείνο ήταν λέει κομμένα μέσα αίμα. Τη γυναίκα θα μπορούσε να σκοτώσει ένας άνθρωπος εύσωμος είτε το κρυάρι. Όλα ερευνώνται, είχε πει ο ιατροδικαστής Νικόλας Κυφνίδης. Συναγερμός σήμανε στις αρχές για έναν 38χρονο λουόμενο στην περιοχή Ψηλή Άμμο στη Θάσο. Ο λουόμενος που αγνοούνταν εντοπίστηκε από το λιμενικό σε βραχονισίδα της Παναγίας. Τον περισυνέλεξαν οι λιμενικοί και στη συνέχεια τον μετέφεραν με ασφάλεια στην παραλία της Ψηλής Άμμου. Παράλληλα, από το πρώτο λιμενικό τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας κινήθηκε διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον 38χρονο. Συναγερμός σήμανε στη λιμενική αρχή της Θάσου την Κυριακή 9 Ιουλίου όταν δηλώθηκε αγνοούμενος ένας 38χρονος αλλοδαπός κολυμβητής, ο οποίος είχε πάει για μπάνιο στην παραλία της Ψηλής Άμμου. Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, μετέβησαν στην εν λόγω περιοχή ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό όχημα και το εκμισθούμενο σκάφος Hector 5. Το Hector 5 εντόπισε τον αγνοούμενο σε βραχώδια ακτή στη βραχονισίδα Παναγία, τον περισυνέλεξε και στη συνέχεια τον μετέφερε με ασφάλεια στην παραλία της Ψηλής Άμμου, καλά στην υγεία του. Παράλληλα από το πρώτο λιμενικό τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Το δρόμο για το Παρίσι, κυρίες και κύριοι, ανοίγει έλευση και φέτος των Γαλλοεβραίων τουριστών στην πρωτεύουσα του Εύρου, την Αλεξανδρούπολη, με πτήση τσάρτερ τον Αύγουστο. Ο αερολιμενάρχης του Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, Στέλιος Ζαντανίδης, μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση για τις πτήσεις, οι οποίες γίνονται για περισσότερα από 10 χρόνια και δίνουν την ευκαιρία σε θρακιώτες να ταξιδέψουν στην πόλη του φωτός. Γαλλιτουρίστες εβραϊκής καταγωγής αναμένεται να επισκεφθούν την Αλεξανδρούπολη τον Αύγουστο. Η άφιξη των Γαλλοεβραίων δίνει έτσι τη δυνατότητα σε ευρύτες και όχι μόνο που επιθυμούν να επισκεφθούν το Παρίσι να ταξιδέψουν χρησιμοποιώντας την ίδια πτήση τσάρτερ η οποία επιστρέφει σχεδόν άδεια στην πόλη του φωτός. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Αλεξανδρούπολης, Στέλιο Ζωντανίδη, φέτος οι πτήσεις έχουν προγραμματιστεί με διαφορετικό τύπο σκαφών όπως Boeing 737-800 και το μόνο που μένει είναι να φανεί σε ποιο σημείο θα φτάσει η πληρότητα, τόνισε ο κύριος Ζωντανίδης. Θα έχουμε δύο γκρουπ πτήσεων, να το πω έτσι. Το πρώτο γκρουπ είναι οι αφίξεις των τουριστών στις 8 Αυγούστου και οι αναχωρήσεις είναι 15 μέρες περίπου μετά, 14 μέρες για την ακρίβεια, μετά από δύο εβδομάδες, 22 Αυγούστου, πάλι για Παρίσι. Είναι οι γνωστές πτήσεις που γίνονται εδώ και παραπάνω από 10 χρόνια για την περιοχή μας. Έχουν προγραμματιστεί με διαφορετικό τύπο αεροσκαφών φέτος, θα είναι Boeing 737-800. Οι ώρες έχουν ανακοινωθεί και είναι συγκεκριμένες και μένει να δούμε μόνο σε τι πληρότητες και πόσο κόσμο θα φέρουν, το οποίο το γνωρίζουμε ακόμα, αλλά είναι πολύ κοντά, θα το μάθουμε και αυτό. Μέχρι πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, ναι, ήταν δυνατή η πώληση πακέτου
να το πω, διακοπών και προς το Παρίσι από εδώ και με την αντίστοιχη επιστροφή είτε στις 7 είτε στις 14 μέρες. Δεν μας έχουν ενημερώσει φέτος γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι, με δεδομένο ότι τα αεροσκάφη που θα έρθουν είναι τσάρτερ, είναι μισθωμένα και γυρνούν άδεια. Μάγεψε το κοινό στην ναυτική εβδομάδα του Δήμου της Αλεξανδρούπολης η μπάντα της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού. Με το λαϊκό πρόγραμμα του, τα μέλη της μπάντας χάρισαν όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους που παρακολούθησαν τη συναυλία. Έλα στο χώρο, άσπρο φουστανάκι, πάντημα ελαφρό. Όμορφες στιγμές χάρισαν στους παρευρισκόμενους με το λαϊκό τους πρόγραμμα τα μέλη της μπάντας της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Εύρος στην τρίτη μέρα της ναυτικής εβδομάδας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Λαϊκά κομμάτια, σύγχρονα αλλά και παλαιότερα, αλλά και σε διασκευές, διασκέδασαν ντόπιους και τουρίστες το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία του Φάρου. Αν θυμηθείς το όνειρό σε περιμένω να έρθει. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τ' αστέρι με φως να ντυθεί. Με φως να ντυθεί. Αν στείλεις μήνυμα χαράς, σημάδι πως με αγαπάς, αγαπημένη. Να'ρθεις να σε καλοδεχθώ κι αν χάθηκες σε αγαπώ, αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς. Μακριά καύτα σταγόνες, θα με καίνος που να έρθεις. Θα με καίνε, θα με καίνος που να έρθεις. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με αιτήσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μονάχος μου να ζήσω. Θάνατο τα πιο απόψε να με χρυσώ. Μόνο πάτια διάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Πες πως μ' αντάμωσες μια νύχτα σ' ένα όνειρο. Πες πως με ξέχασες σαν ότι για με δεν ήσουν όνειρο. Και μη νοιαστείς τι θα πω γίνω στη ζωή. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι με τα λιωμένη θα μου. Φίλε μου φώτισε
τραγουδιστές σήκωσαν το κοινό της Αλεξανδρούπολης, η Walkman The Band. Με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο συμμετείχαν και αυτοί στην ναυτική εβδομάδα του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, διασκεδάζοντας ντόπιους και τουρίστες το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία του Φάρου. Ένα μοναδικό πάρτι έστησαν στη μουσική σκηνή στην πλατεία του Φάρου η Walkman The Band. Το γνωστό συγκρότημα με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο ξεσήκωσε το κοινό στην τρίτη ημέρα της ναυτικής εβδομάδας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μικροί και μεγάλοι χόρευαν στους ρυθμούς των ερμηνευτών και των μουσικών του συγκρατήματος που σήκωσε στο πόδι την πρωτεύουσα του Εύρου. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα, σ' αγαπείς τα φρένα έχουν σπάσει για μένα. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα, μάτια μου, μάτια μου. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα, σ' αγαπείς τα φρένα έχουν σπάσει για μένα. Ορκίζομαι, ορκίζομαι. Ορκίζομαι, αγάπη μου. Ορκίσου να μην γυρίσουμε ποτέ μωρό μου στα παλιά. Ορκίσου να μην χωρίσουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Ορκίσου να μην γυρίσουμε ποτέ, 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 ποτέ. Ποτέ. Ποτέ στα παλιά. Πόλο να έλα και πάρε τη λίρα μ' ακούς και παίξε μόνο για μένα. Παίξε, παίξε του Αιγαίου τα blues. Παίξε τον του Αιγαίου τα blues. Παίξε, παίξε του Αιγαίου τα blues. Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Σε σένα δεν μιλάω, hey! Σε σένα που αγαπάω, hey! Η φλόγα πάει να σβήσει και η αντιστροφή μέτρηση έχει αρχίσει, hey! Σε σένα δεν μιλάω, hey! Σε σένα που αγαπάω, hey! Φλόγα πάει να σβήσει και η αντιστροφή μέτρηση έχει αρχίσει. I'm blue, da-bu-di-da-bu-da, 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 da-bu-di-da-bu-da. Πάμε τώρα όλοι χεράκια ψηλά, όλοι, όλοι, όλοι. Και πίσω εσείς που κάθεστε όλοι. Μπράβο ρε παιδιά, όλοι, όλοι και αριστερά εδώ. Εδώ τι γίνεται. Πάμε όλοι σύν. Σ' αστέρα με τρυπάει αυτό που νιώθω για σένα. Γυρνά στην πόλη πια μονάχος κι όλα μοιάζουν σαν ψέμα. Και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ. Κι όλο ψάχνω δίχως να έχω τίποτα άλλο να δω. Μέρα με τη μέρα με τραβάει η σκιά σου. Αυτή η πόλη με πεθαίνει, με κρατάει μακριά σου. Και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ. Πως κάποια μέρα θα γυρίζεις και θα αρχίζω να ζω. Baby, I'm crazy. The world spins around the world.
πεδάω, πεδάω, με χαρό τα φύλλο, παιδό πεδαρό. Εγώ δεν πάω, δεν πάω, με χαρό τα φύλλο, παιδό πεδαρό. Εγώ δεν πάω, δεν πάω, με χαρό τα φύλλο, με το πεδαρό. Εγώ δεν πάω, δεν πάω, με χαρό τα φύλλο, με το πεδαρό. Εγώ δεν πάω, δεν πάω, με χαρό τα φύλλο, με το πεδαρό. Εγώ δεν πάω, δεν πάω, με χαρό τα φύλλο, με το πεδαρό. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. Δώδεκα η ελπίδα μου κρεμάστηκε σ' ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά μου που φωνάζει σ' Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και φέτος οι αγώνες παραδοσιακής πάλης από τους Αλεβίτες που ζουν στον Εύρο. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο στο ύψομα χίλια του Δήμου Σουφλίου αποτελούν πόλο έλξης για μουσουλμάνους και χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης στο ύψομα χίλια του Δήμου Σουφλίου. Η έναρξη έγινε με παραδοσιακό γλέντι, με τον αγά να έχει και φέτος την πλήρη ευθύνη της διοργάνωσης και να δέχεται τις ευχές των παρευρισκομένων. Στους αγώνες βρέθηκαν όχι μόνο μουσουλμάνοι από τη Θράκη, αλλά και πολλοί χριστιανοί, καθώς κάθε χρόνο οι εν λόγω εκδηλώσεις αποτελούν πόλο έλξης. Πρόκειται για μια γιορτή με θρησκευτικές προεκτάσεις για τους Αλεβίτες. Το τριήμερο περιλάμβανε όπως κάθε χρόνο εκτός από γλέντι και φαγητό αγώνες παραδοσιακής πάλης αλλά και ταχύτητας για τους μπεκτασίδες που διαμένουν στον Εύρο. Το ύψομα χίλια φιλοξένησε αγώνες τρεξίματος αλλά και πάλης μικρών και μεγαλύτερων παιδιών. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley ήρθε για να μείνει στην Ξάνθη, στο ασφυκτικά γεμάτο γήπεδο που διαμορφώθηκε αποκλειστικά για τη διοργάνωση του Ξάνθη Grand Slam στην Πλατεία Δημοκρατίας. Αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και έλαβαν θερμό χειροκρότημα των θεατών που παρακολούθησαν τους συναρπαστικούς αγώνες που διεξήχθησαν. Ένας θεσμός εδραιώνεται στη Ξάνθη, αθλητικός αυτή τη φορά. Η Δημοτική Αρχή το πίστεψε, η τοπική κοινωνία το επικύρωσε και ο χρόνος θα το τοποθετήσει ανάμεσα στις μεγάλες διοργανώσεις του Δήμου Ξάνθης που κρατούν την πόλη και τους κατοίκους της στο προσκήνιο της ελληνικής επικράτειας για την οργανωτική ικανότητα, τη δημιουργικότητα και την ξανθιώτικη θρακιώτικη φιλοξενία. Ο λόγος για το Ξάνθη Grand Slam του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley που ολοκληρώθηκε με την επίγευση να έχει χαρακτήρα. Γιατί διέφερε όπως και πέρυσι από τις αντίστοιχες διοργανώσεις, ήταν πολύπλευρο και κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου από την αρχή ως το τέλος. Οι κορυφαίοι αθλητές που συμμετείχαν προσέφεραν ένα εντυπωσιακό και ποιοτικό θέαμα, ιδανικός τρόπος για τη διάδοση του αθλήματος σε μικρούς και μεγάλους. Δόθηκαν σκληρές μάχες στην άμμο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τελικό των ανδρών, όπου ο τίτλος παίχτηκε ως το τέλος από τους Παναγιώτη Ιωαννίδη Θοδωρή Παπαδημητρίου και Ιάκωβο Καφούρο Χρήστο Τσιγαρίδα, με τους πρώτους τελικά να επικρατούν. Εντυπωσιακός και με ανατροπές και ο τελικός των γυναικών, όπου η ομάδα των outsider Ευανθία Λάβδα και η Ιφιγένεια Σαμπάτη επικράτησαν στο tie break των Δήμητρα Μαναβή και Μυρτό Καλαμαρίδου και πανηγύρισαν το πρώτο τους Grand Slam. Γεμάτο το γήπεδο στην Πλατεία Δημοκρατίας όλες τις ημέρες της διοργάνωσης. Η Ξάνθη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα έδωσε βροντερόν παρόν στις κερκίδες. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα στις κερκίδες στα διαστήματα των βροχών κατά τη διάρκεια του τουρνουά, καθώς άδειαζαν όταν αναγκάζονταν οι διοργανωτές να διακόψουν τους αγώνες και γέμιζαν αυτόματα με την επανεκκίνησή τους. Η Κυριακή, τελευταία μέρα του τουρνουά, ήταν εορταστική από το πρωί με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο κατά τη διάρκεια των ημιτελικών γυναικών και ανδρών.
νεκρών. Το απόγευμα το κοινό χειροκρότησε με ενθουσιασμό τους μικρούς αθλητές του Ερμογέννη Ξάνθης στο pre-game show, δίνοντας με τον δικό του τρόπο τα εύσημα στα ξανθιωτάκια που με τα νιάτα, τη δυναμική και την αθλητική του συμπεριφορά προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για την ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων. Οι τελικοί γυναικών ανδρών που ακολούθησαν σε ένα κατάμεστο γεμάτο παλμό γήπεδο απλώς ολοκλήρωσαν ιδανικά το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε για ένα τετραήμερο στην πόλη της Ξάνθης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Εσείς μπορείτε να διαβάζετε όλη την επικαιρότητα στο www.deltatv.gr και φυσικά να παρακολουθείτε όλες τις συνεντεύξεις και τα ρεπορτάζ στο κανάλι μας στο YouTube. Από όλες και όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ.